Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Σεπτεμβρίου, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η δολοφονία του Μπακαρί Χέντερσον στο Λαγανά Ζακύνθο αναβιώνει αύριο στα δικαστήρια της Πάτρας. Οι γονείς του Αμερικανού μιλούν στο Ionian. Η επόμενη μέρα για την παραλία του Ναυαγίου μετά την κατάρρευση βράχων και τις αυτοψίες. Η πρόταση για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης της περιοχής και οι δυνατότητες αξιοποίησης της παραλίας σύμφωνα με ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα. Τι λέει για το θέμα ο βουλευτής Ζακύνθου και τέος υπουργός δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Άλυτο παραμένει το πρόβλημα της μεταφοράς 4.000 μαθητών της Αργολίδας. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες και οι καταλήψεις σχολείων. 19ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας στην Αμαλιάδα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Το παρόν δίνουν διακεκριμένοι επιστήμονες. Το Σάββατο τα επίσημα εγγένεια του Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. Run Greece, το μεγαλύτερο δρομικό αθλητικό γεγονός στην Πάτρα για 6η χρονιά την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης. Ξεκίνησαν οι εγγραφές. Διεθνές συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις στην ψηφιακή αφήγηση στο ΤΕΙ Ζακύνθο από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου. Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, η αντίστροφη μέτρηση για να ζωντανέψει ξανά η δολοφονία του 22χρονου Αμερικανού τουρίστρα Μπακαρί Χέντερσον, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου τον Ιούλιο του 2017 στο Λαγανά της Ζακύνθου. Η αυλαία θα ανοίξει αύριο για την πολύκροτη δίκη, με 11 κατηγορούμενους να κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Πάτρας. Οι γονείς του 22χρονου, που ζουν 14 μήνες με αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία του γιού τους, ζητούν να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους. Απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα που τους βασανίζουν τους τελευταίους 14 μήνες ζητούν οι γονείς του 22χρονου Αμερικανού τουρίστα Μπακαρί Χέντερσον, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στο Λαγανά της Ζακύνθου τον Ιούλιο του 2017. Δεκατέσσερις μήνες παλεύουν να διαχειριστούν αυτό το μεγάλο γιατί. Γιατί εκείνο το βράδυ στον Λαγανά της Ζακύνθου για μια selfie φωτογραφία και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα ξυλοκόπησαν τόσο άγρια το παιδί τους μέχρι που το σκότωσαν. Η υπόθεση της δολοφονίας που πάγωσε το Πανελλήνιο και έκανε το γύρο του κόσμου ζωντανεύει ξανά το πρωί της Παρασκευής στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Πάτρας. Η πρωτοφανής αγριότητα των δραστών της δολοφονίας του 22χρονου περιγράφεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στις 55 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Ζακύνθου. Φρίκη προκαλούν τα όσα περιγράφονται σε αυτό. Σύμφωνα με τη δικογραφία, όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση χτυπούσαν τον άτυχο τουρίστα με μανία ακόμη και όταν εκείνος ήταν νεκρός. Καταπέλτης είναι το βούλευμα και για τον Έλληνα μπάρμαν που εμπλέκεται στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τους δικαστές βοήθησε με πρόθεση τους δράστες, όντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Τραγική ηρωνία ότι για τους γονείς ο θάνατος του 22χρονου παιδιού τους είναι άλλο ένα χτύπημα της μοίρας. Πριν από 10 χρόνια έχασαν τον άλλο τους γιο σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στο Τέξας. Πλέον, το μόνο που έχει σημασία για εκείνους είναι να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του παιδιού τους. Δεν ζητούν καμία οικονομική αποζημίωση. Το μόνο που θέλουν είναι μια δίκαιη δίκη και αυστηρές ποινές για εκείνους που έκοψαν το νήμα της ζωής του Μπακαρί. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε και πάλι στην υπόθεση για να δούμε τι δηλώνουν οι γονείς του Αμερικανού στο Ionian. Τώρα αρκετές είναι οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι σχετικά με την επόμενη μέρα για την παραλία του Ναυαγίου μετά την κατάρρευση βράχων και τις αυτοψίες επιστημόνων και αρχών στην περιοχή. Οι πολίτες ζητούν άμεσες λύσεις προκειμένου να προστατευτεί η παραλία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης της περιοχής και η αξιοποίηση της παραλίας σύμφωνα με ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα. Μια εβδομάδα ακριβώς μετά την κατάρρευση βράχου στο Ναυάγιο και οι προτάσεις για την διαχείριση της διάσημης παραλίας συνεχίζουν να πέφτουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Βασικό είναι να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας στην παραλία, μιας και οι κατολισθήσεις αναμένεται να συνεχιστούν. Αλλά σίγουρα, αν όχι τις επόμενες μέρες, μέχρι το χειμώνα θα έχουμε και καινούργιες κατολισθήσεις. Αυτό το λέω με μία πολύ μικρή επιφύλαξη, μικρή πάσαλη, ανοξείδωτη, οι οποίοι θα μπηχθούν μέσα με σκηνάκι και μία πινακίδα η οποία θα γράφει «Απαγορεύεται». Και αυτό θα είναι μία διαδικασία η οποία κάθε χρόνο θα αναθεωρείται, γιατί οι κατολισθήσεις θα γίνονται.
Τη στιγμή της κατάρρευσης του βράχου, σύμφωνα με το λιμενικό, στην παραλία βρίσκονταν 350 άτομα. Τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ωστόσο, τα νούμερα εκτοξεύονται. Να οριοθετηθεί δηλαδή ο χώρος, να σημανθεί ο χώρος, φυσικά με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων, που πρέπει να μας πούνε ποια θα είναι τα όρια μέσα στα οποία και τα επιβατικά τουριστικά σκάφη θα μπορούν να γυροβολούν και να δένουν, να προσδένουν, και οι λουόμενοι θα μπορέσουν να είναι ασφαλείς και να απολαμβάνουν το φυσικό αυτό τοπίο. Μία από τις προτάσεις που τέθηκαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η δημιουργία φορέα διαχείρισης της περιοχής με συγκεκριμένο σχέδιο και στόχο να βάλει κανόνες τόσο στην παραλία όσο και στο πλάτωμα πάνω από αυτήν. Ο φορέας διαχείρισης θα έχει στόχο την διασφάλιση τόσο της ασφάλειας των πολιτών όσο και του χώρου, μιας και στην πρόταση λειτουργίας του περιλαμβάνονται και μέτρα για την προστασία της παραλίας και του πλοίου Παναγιώτης. Ο ενιαίος φορέας μπορεί να λειτουργεί και ανταποδοτικά με ενδεικτικό αντίτιμο από τις επισκέψεις στο ναυάγιο. Η πτώση του βράχου ήταν το ξυπνητήρι των αρχών που πρέπει να διεκδικήσουν μια μελέτη ευρωπαϊκού επίπεδου για την περιοχή. Οι κάτοικοι του νησιού επισημαίνουν ότι η παραλία είναι σημαντική και για την οικονομία του νησιού και ζητούν λύσεις. Και οι τοπικές αρχές αλλά και γενικότερα οι κρατικές αρχές θα πρέπει να μελετήσουν πολύ καλά την περιοχή για να αποσυρθούν τα χειρότερα. Ότι πρέπει να πάει κάποια υπηρεσία ο οποίος να ελέγξει το βουνό, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν μπορούσαν να βάλουν κάποια προστατευτικά μέτρα να μην πηγαίνει κόσμος κοντά. Και να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για να μην κινδυνεύουν οι λουόμενοι. Γιατί μπορεί να γίνει και πάλι αυτό και να θρυνήσουμε θύματα. Αυτό πιστεύω. Να γίνει μια διαγράμμιση, να βάλουν κορδέλες, κάτι. Οι τελικές προτάσεις αναμένεται να παρουσιαστούν μετά το τέλος των επιστημονικών μελετών. Στόχος είναι η διάσημη παραλία να παραμείνει επισκέψιμη και ασφαλής, αλλά και να μελετηθεί η φέρουσα ικανότητα του σημείου, ώστε να αξιοποιηθεί η φήμη του και η Ζάκυνθος να απογειωθεί στις προτιμήσεις των τουριστών. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο βουλευτής Ζακύνθου και τέος Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ένα βασικό θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου η επόμενη μέρα. Τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να είναι και πάλι ασφαλής η παραλία για τους επισκέπτες. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή, τι προέχει? Θέλω να πω ότι μας απασχολεί και εμάς το ζήτημα αυτό. Την ίδια ημέρα που είχαμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, ευτυχώς δεν φτάσαμε σε σημείο να έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, επέσπευσα το ταξίδι μου στη Ζάκυνθο και ήρθα αυθημερών ακριβώς για να ενημερωθώ και είχα συζητήσεις και το τριήμερο που παρέμεινα στη Ζάκυνθο με όλους τους φορείς για να έχω μια σαφή εικόνα. Κοιτάξτε, δυστυχώς για άλλη μια φορά στη Ζάκυνθο συζητάμε για ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα με φόντο ένα αρνητικό περιστατικό. Διότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν φωνές και από συλλογικότητες στη Ζάκυνθο, αλλά και από τον ημερήσιο τύπο. Εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα της εφημερίδας Ημέρα κατ' επανάληψη να θέτουν αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς υπήρχε απόλυτη αποχή από το να δούμε τι συμβαίνει εκεί και μέναμε μόνο με την ικανοποίηση ότι το ναυάγιο και αυτός ο χώρος είναι ένα σημείο κατά τεθέν για τον παγκόσμιο τουρισμό, διότι αυτή η φωτογραφία είναι πλέον ένα παγκόσμιο δείγμα για τον τουρισμό. Και βεβαίως τους χιλιάδες επισκέπτες που κάθε μέρα προσέγγιζαν το χώρο του ναυαγίου. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν έτσι που μας βάζουν μπροστά στις ευθύνες μας επιτέλους να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και θέλω να πω ότι είναι θετικό το γεγονός πως συζητάμε για πρώτη φορά σήμερα για ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης του χώρου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να φτάσουμε μέχρι και σε απαλωτριώσεις περιοχών πάνω από το ναυάγιο, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια ζώνη ευθύνης του Δήμου και το τονίζω αποκλειστικά του Δήμου για αυτό το χώρο. Τη νομική μορφή και πώς θα συγκροτηθεί αυτός ο τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας θα το δούμε αφού κατατεθούν οι προτάσεις. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο και πρέπει να κατατεθεί ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης περιοχής του ναυαγίου, έτσι ώστε να στηριχθεί και να προβληθεί και το φυσικό τοπίο
αλλά και το τουριστικό αυτό αξιοθέατο, το οποίο όπως σας είπα είναι ένα σημείο παγκόσμιας αναφοράς για το διεθνή τουρισμό. Επειδή έχει πέσει... να τελειώσω μόνο με αυτό. Επειδή έχω ήδη κάνει τις επαφές με τα σχετικά αρμόδια υπουργεία, θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση περιμένει αυτή την πρόταση και δεσμεύομαι και εγώ ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα, αμέσως, μόλις αυτή η πρόταση κατατεθεί, κλιμάκιο υπουργών θα επισκεφτεί τη Ζάκυνθο για να συζητήσουμε και να βρούμε την καλύτερη λύση. Όπως έγινε με το θέμα των πυρκαγιών, που κλιμάκιο των αρμόδιων υπουργών ήρθε στη Ζάκυνθο αμέσως μετά τις πυρκαγιές, για να προκρίνουμε τις καλύτερες λύσεις. Και από ό,τι φάνηκε, το φετινό καλοκαίρι δεν είχε τουλάχιστον τα ίδια προβλήματα σε έκταση και σε ένταση. Σίγουρα, επειδή είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν δυσάρεστα περιστατικά, μέχρι και δυστυχήματα στην παραλία του Ναυαγίου, καλούνται οι αρχές να λειτουργήσουν εκ των υστέρων, να τουλάχιστον να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα μετά από αυτή την πρόταση, όπως είπατε, κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Θεωρείτε ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες θα πρέπει να μπουν σε ένα εύλογο, ας πούμε, χρονικό διάστημα και από ποιους? Κανόνες θα πρέπει να μπαίνουν σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και δυστυχώς εκεί στο χώρο του Ναυαγίου βλέπαμε μια αχαλήνωτη, δεν το λέω επιχειρηματική γιατί μάλλον προσβάλλω τη λέξη, δραστηριότητα πολλών οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Δεν υπήρχε τάξη, υπήρχε μια υπερφόρτωση κάποιες ώρες της παραλίας που την καθιστούσε μη προσβάσιμη. Πλέον και εκεί που κάποιος πήγαινε να πάρει μια εικόνα έτσι όπως την είχε φανταστεί, βρισκόταν μπροστά σε μια χαοτική κατάσταση. Από την ηχορύπανση που γινόταν από τα μεγάφωνα που υπήρχαν στα σκάφη αναψυχής, μέχρι και στις χιλιάδες των τουριστών οι οποίοι συνέρεαν κάποιες συγκεκριμένες ώρες, με αποτέλεσμα η παραλία να υπερφορτώνεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπουν κανόνες από τώρα. Σας είπα ότι θεωρώ ότι όλη η διαχείριση του χώρου πρέπει να γίνει αποκλειστικά από το Δήμο. Πρέπει ο Δήμος να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτού του χώρου και σωστά λαμβάνονται αυτές οι πρωτοβουλίες σήμερα. Τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί όπου γίνεται το σωστό πρέπει να το λέμε και να μην κάνουμε αντιπολίτευση σε ριχά νερά. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα είναι σε θετική κατεύθυνση. Mm-hmm. Καταρχάς με βρίσκει εμένα απολύτως σύμφωνο. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς αυτή η ιδέα θα υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πώς θα αξιοποιηθεί η ευρύτερη περιοχή με τρόπο ασφαλή για τους τουρίστες και βεβαίως να προβάλλεται θετικά η Ζάκυνθος. Γιατί αυτό που έγινε, ξέρετε, κάνει το γύρο του κόσμου. Βέβαια. Έτσι ακριβώς. Και εκεί που είχαμε ένα σημείο αναφοράς θετικό, αυτό το σημείο αναφοράς έγινε σημείο επικινδυνότητας. Μάλιστα, προέχει ασφάλεια. Μέλλιν, λοιπόν, να δούμε τι ακριβώς... Να τονίσω ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι με αφορμή αυτό το δυσάρεστο γεγονός και την προσπάθεια η οποία γίνεται σήμερα για να δοθεί μια θετική λύση στο πρόβλημα, βγαίνουν διάφοροι οι οποίοι κατά καιρούς έχουν φυτεύσει σε θέσεις ευθύνης στη Ζάκυνθο, πρώην δήμαρχοι, πρώην δημοτική σύμβουλη και τα λοιπά, ή νυν δημοτική σύμβουλη, και γενικώς απευθύνουν ένα κατηγορό, δεν ξέρω, προς τα ουράνια, αντί να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και το τι δεν έκαναν τόσα χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει για την ποιότητα του διαλόγου. Μάλιστα. Πάντως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι προέχει ασφάλεια και επιτέλους να οργανωθεί η συγκεκριμένη παραλία. Παγκόσμιο αξιοθέατο που μέχρι στιγμής δεν είχε μπει κανένας κανόνας τόσα χρόνια. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Μάλιστα, πρόσφατα είχατε συναντηθεί και με τον αστυνομικό διευθυντή Ζακύνθου και ενισχύεται το αστυνομικό τμήμα με 8 ακόμα αστυνομικούς. Σας είχε θέσει τότε το θέμα της υποστελέχωσης ο κ. Πανόριος? Το θέμα της στελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών στη Ζάκυνθο είναι κάτι το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά ιδίως φέτος, έτσι που αρχίζει και καταλαβαίνει και ο κόσμος και φαίνεται πλέον στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ότι βγαίνουμε από αυτή την μέγενη των μνημονίων, υπήρξε μια
ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Ζακύνθου με απτά αποτελέσματα, και το τονίζω αυτό το πράγμα. Επομένως, η περαιτέρω στελέχωση με 8 ακόμα αστυνομικούς από τον επόμενο μήνα του αστυνομικού τμήματος Ζακύνθου είναι κάτι το οποίο ήταν ενταγμένο σε ένα σχεδιασμό και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το παλιό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αλλά και σε συνεννόηση και με την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου και με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Πανώριο. Μάλιστα. Κλείνοντας, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 225.000 ευρώ στο Δήμο Ζακύνθου, το πρόγραμμα Φιλόδημος για την αγορά μηχανημάτων έργου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις υποδομές του νησιού. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν έργα μικρά ή μεγαλύτερα που τα έχει ανάγκη η ζακυνθινή κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό, συμφωνώ μαζί σας, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχει να κάνει με τις υποδομές. Και αυτά τα χρήματα, τα οποία προκύπτουν από το υστέρημα του ελληνικού λαού και από τη φορολογία, θα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα διαχειριστούν οι διοικούντες στο Δήμο, είτε τώρα είτε αύριο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας Δήμος, ο οποίος δεν έχει στα χέρια του τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία μπορεί να προγραμματίσει. Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι 225.000 ευρώ είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση του Δήμου σε αυτή την κατεύθυνση, και θα έλεγα ότι θα πρέπει να αποδείξει και ο Δήμος Ζακύνθου ότι τιμάει αυτά τα χρήματα και τα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των πολιτών της Ζακύνθου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κοντονή, για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε σε ένα θέμα που ανέφερε ο Υπουργός λίγο νωρίτερα. Με 18 νέους αστυνομικούς υπαλλήλους ενισχύθηκε και η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας. Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε από τον ίδιο τον αρχηγό του σώματος, ο οποίος γνωρίζει καλά τις ανάγκες της περιοχής, καθώς είχε υπηρετήσει για μεγάλο διάστημα στην Πάτρα. Η ικανοποίηση προκάλεσε στις τάξεις των αστυνομικών υπαλλήλων της Αχαΐας η ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης με 18 νέους αστυνομικούς. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα των αστυνομικών της Αχαΐας προς τη φυσική ηγεσία του σώματος, καθώς τα τελευταία χρόνια καταγράφονταν πολλά κενά στην υπηρεσία με ταυτόχρονη αύξηση των αναγκών της περιοχής. Την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας θα επανδρώσουν 18 νέοι αστυνομικοί με τις υπηρετήσεις, το υπολογίζουμε, 15 είναι οι θέσεις που βγήκαν. Είναι μια ανάσα για την αστυνομική οικογένεια της Αχαΐας. Ήταν μια απόφαση του αρχηγείου να ενισχύσει την περιοχή, την οποία πλήττει εδώ και πολύ καιρό η Λειψανδρία και το μειωμένο προσωπικό. Ρόλο κλειδί στην απόφαση για ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας έχει ο αρχηγός του σώματος, Άρης Ανδρικόπουλος, αρχαιός στην καταγωγή, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην πόλη της Πάτρας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει πολύ καλά τα κενά και τις ανάγκες της περιοχής. Η απόφαση για ενίσχυση της τοπικής Ελλάς πάρθηκε από τον ίδιο. Βέβαια, είμαστε τυχεροί γιατί και ο προηγούμενος αρχηγός έχει καταγωγή από την Πάτρα και ο νυν αρχηγός έχει υπηρετήσει, έχει δουλέψει εδώ, γνωρίζει τα πράγματα πώς είναι, και μετά από τις παρεμβάσεις και του Προέδρου μας προς το πρόσωπό του, έχουμε αυτό το ουσιαστικό αποτέλεσμα με ενίσχυση αρκετών αστυνομικών στην περιοχή αυτή τη δύσκολη εποχή. Πρόκειται για 9 αστυφύλακες, 6 βαθμοφόρους και 3 με ειδικές κατηγορίες συνυπηρετήσεις. Από τις περιοχές του νομού Αχαΐας με τις μεγαλύτερες ελλείψεις σε αστυνομικούς είναι οι Δήμοι Αιγιάλιας και Δυτικής Αχαΐας, όπου σημειώνεται αύξηση κρουσμάτων παραβατικότητας, ενώ παράλληλα δεν υπήρχε επαρκές προσωπικό για την πρόληψη και καταστολή τους. Οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν είναι κυρίως στα αστυνομικά τμήματα της επαρχίας, στα οποία οι αστυνομικοί είναι ελάχιστοι που υπηρετούν εκεί. Πολλές φορές δεν μπορεί να βγει ούτε ένα περιπολικό στην κάθε βάρδια. Και αναγκάζονται αστυνομικοί από το κέντρο, από τις υπηρεσίες του κέντρου, όπως είναι της τροχείας και άλλων υπηρεσιών του κέντρου, να ενισχύουν το μεταγωγό, να ενισχύουν τα αστυνομικά αυτά τμήματα για να μπορέσουν να βγάλουν ένα περιπολικό, δηλαδή το βασικό πράγμα. Οι ανάγκες αυτές θα καλυφθούν με την παρούσα ενίσχυση σε προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η αστυνομία της Αχαΐας έχει ενισχυθεί συνολικά με 31 αστυνομικούς υπαλλήλους, ενώ από αυτούς 13 είναι με τακτικές μεταθέσεις και 18 με έκτακτες.
Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι μαθητές της Αργολίδας, καθώς δεν έχουν μέσο να πάνε στο σχολείο. Η μεταφορά τους γίνεται με αστικά λεωφορεία, γεγονός που αναγκάζει τα παιδιά να πληρώνουν για το εισιτήριό τους. Με συνθήματα και κρατώντας πανό, οι μαθητές περπάτησαν στους δρόμους του Ναυπλίου, έφτασαν μπροστά από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ενώ πραγματοποίησαν και καθιστική διαμαρτυρία στα γραφεία του ΚΤΕΛ του νομού. Δρόμους βγήκαν οι μαθητές των δύο λυκείων του Ναυπλίου και του πρώτου ΕΠΑΛ για να διαμαρτυρηθούν για το πρόβλημα της μεταφοράς τους στο σχολείο. Το πρόβλημα της μεταφοράς από και προς τα σχολεία είναι μεγάλο και αφορά όλο τον νομό, με πολλούς μαθητές να αναγκάζονται να πληρώνουν για τα αστικά λεωφορεία και άλλους να μην έχουν πρόσβαση καν σε αυτά. Θέλουμε δωρεάν μεταφορά όπως τόσα χρόνια, όπως δικαιούμαστε. Η πορεία είναι ανεπίτρεπτο εν έτη 2018 να μην υπάρχει δωρεάν μεταφορά. Εμείς δεν είμαστε στη θέση να επιρρύψουμε ευθύνη σε κανένα. Γιατί είμαστε μικροί για να γνωρίζουμε ακριβώς ποιος θέλει. Ίσως όλοι μαζί δεν γνωρίζουμε. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι συμμαθητές μου και φίλοι μου καθημερινά παίρνουν να παίρνουν το λεωφορείο της γραμμής και να πληρώνουν τη στιγμή που άλλοι δεν έχουν καν λεωφορείο γραμμής και αδυνατούν να έρθουν τις πρώτες μέρες στο σχολείο. Όλοι εμείς είμαστε τρίτη λυκείου, δυσκολευόμαστε με το θέμα των απουσιών, αλλά είμαστε εδώ γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν μπορεί το 2018 μόνο στην Αργολίδα να μην υπάρχει δωρεάν μεταφορά. Οι μαθητές μετά την πορεία κατευθύνθηκαν έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, όπου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με συνθήματα και πανό, ενώ στην συνέχεια συναντήθηκαν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, τον οποίο και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους. Θα θέλαμε, σας παρακαλούμε πολύ, να το υλοποιήσουν και να το, όσο περνάει από το χέρι σας, να τελειώσει όλο αυτό, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία μας στην αξιόλογη κατάσταση που λειτουργούσαν τόσο πριν. Αμέσως μετά, τα παιδιά πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία του ΚΤΕΛ Αργολίδας. Ενώ καταλήψεις γίνονται και στα σχολεία της περιοχής, όπως το γυμνάσιο Κουτσοποδίου, με τους μαθητές να φωνάζουν συνθήματα. Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη για το θέμα με τους γονείς και τα παιδιά να περιγράφουν την κατάσταση ως τραγική. Εμάς και εσάς μας ενδιαφέρει να μετακινηθούν τα παιδιά. Ο μόνος τρόπος είναι η παράταση της υπάρχουσας σήμασης. Για πρώτη φορά σε όσα χρόνια τουλάχιστον εγώ είμαι αντιπεριφερειάρχης, αυτή έγινε άμεσα. Δηλαδή, την Τρίτη ξεκίναγε το σχολικό έτος, την Τετάρτη είχαμε νομοθετική ρύθμιση, ενώ πέρσι την είχαμε 18 ή 19 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, μετά, αργότερα. Ο κύριος Χιβιδόπουλος έκλεισε την ενημέρωσή του προς τους γονείς, λέγοντας πως βρισκόμαστε στη φάση της παράτασης της περσινής σύμβασης και πως έχει καλέσει το ΚΤΕΛ να επανεξετάσει την θέση του. Μήνυση σε βάρος διευθυντή σχολείου της Ηλίας και άλλων τριών εκπαιδευτικών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο υπέβαλαν γονείς μαθητή. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας ενημερώσει για το θέμα. Νίκο, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, Γεωργία. Πραγματικά μια απίστευτη ιστορία και όλοι μπορούμε, φαντάζομαι, να καταλάβουμε τους γονείς του μικρού μαθητή, μόλις 8 ετών, ο οποίος περίμενε μόνος του για μία ολόκληρη ώρα τουλάχιστον στον χώρο των υπεραστικών λεωφορείων προκειμένου να πάει κάποιος να τον πάρει. Τι είχε συμβεί? Ο μικρός τέλειωσε το μάθημά του κανονικά, ωστόσο το προγραμματισμένο δρομολόγιο το οποίο θα μετέφερε τον μαθητή στο σπίτι του ακυρώθηκε. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν οι γονείς του παιδιού στην αστυνομία, ο διευθυντής του σχολείου και τρεις ακόμα εκπαιδευτικοί έκριναν σωστό ότι θα έπρεπε να μεταφέρουν το παιδί στον χώρο των υπεραστικών ΚΤΕΛ, το οποίο το άφησαν εκεί για να το βρουν μία ώρα αργότερα οι γονείς του. Τρελαμένοι βέβαια από την αγωνία. Έτσι λοιπόν ο πατέρας του μικρού παιδιού πήγε στην αστυνομία προκειμένου να υποβάλει καταγγελία σε βάρος του διευθυντή του σχολείου αλλά και των τριών εκπαιδευτικών που άφησαν το μικρό μαθητή μόλις 8 ετών στο σταθμό των ΕΚΤΕΛ. Και έτσι λοιπόν σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δασκάλων από την Εισαγγελία Επιμελειωδικών Ηλίας, έπειτα από την καταγγελία αυτή που έκαναν οι γονείς του για έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο. Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι,
Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Πάτρα βρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης στο πλαίσιο περιοδιών στελεχών του κόμματος, με στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας, αλλά και την ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Από το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα ξεκίνησε η περιοδία του Γενικού Γραμματέα της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτη Λαφαζάνη στην Πάτρα. Ο κύριος Λαφαζάνης αναφέρθηκε στις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ άσκησε δρυμία κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη Νέα Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντάς τους πολιτικές συμμορίες. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, πλάι-πλάι, χέρι-χέρι, με το μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, το μόνο που θέλουν να φημώσουν σε αυτή τη χώρα είναι τη λαϊκή ενότητα. Και από εκεί και πέρα παίζουν ένα παιχνίδι μεταξύ τους, καραγκιοζηλίκια πολιτικά κάνουν για να κρατάνε στην επιφάνεια κάποια ίχνη αντιπαράθεσης, διότι επί της ουσίας δεν έχουν τίποτα το διαφορετικό να προτείνουν. Η Λαϊκή Ενότητα θα δώσει δυναμικό παρόν στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, επεσήμανε από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, με τα ονόματα των υποψηφίων του κόμματος να ανακοινώνονται το προσεχές διάστημα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο ισοκομματικός διάλογος. Σε εκλογικό επίπεδο, εμείς θέλουμε να διαμορφωθεί το πιο πλατή ενωτικό μέτωπο όλων των αριστερών, των ριζοσπαστικών, των προοδευτικών, των πατριωτικών, των δημοκρατικών δυνάμεων που είναι κατά του σημερινού συστήματος. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, επισκέφτηκε τον Εμπορικό Σύλλογο και συζήτησε με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ νωρίτερα είχε την ευκαιρία για μια σύντομη βόλτα στο κέντρο της Πάτρας. Η επίσκεψή του ολοκληρώνεται με συνάντηση με μέλη και φίλους του κόμματος για να ενημερωθεί για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή. Πάμε τώρα στη Μεσσηνία. Την έναρξη του νησιώτικου πανηγυριού σηματοδοτεί η υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας στη Μεσσήνη. Εκτός από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν 8 ημέρες, θα πραγματοποιηθεί και η καθιερωμένη εμποροπανήγυρης με πολλές παράλληλες δράσεις. Η υποδοχή με λαμπρότητα της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας σηματοδοτεί και την έναρξη των οκταήμερων εορταστικών εκδηλώσεων στη Μεσσήνη. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η εμποροπανήγυρης που στείνεται στην περιοχή κάθε χρόνο, ενώ η υποδοχή της πομπής με την εικόνα από τον κλήρο, προεξαρχόντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, καθώς και από τις τοπικές αρχές, έγινε στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στην είσοδο της πόλης. Το εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου της Παναγίας της Βουλκανιωτίσσης ήρθε από το θρόνο της, από το μοναστήρι της Βουλκάνου στην πόλη της Μεσσήνης για να ενισχύσει και να ενδυναμώσει το λαό. Αυτές τις δύσκολες στιγμές η επιμονή μας στην παράδοση σε όλα αυτά που παραλάβαμε αποτελεί μια ανεκτίμητη περιουσία που πρέπει όλοι μας να την σεβόμαστε. Η Ιερά Πομπή πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της Μεσσήνης πριν καταλήξει στο μετόχι της Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνημα και τις 8 ημέρες της γιορτής. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν όσο καμία άλλη φορά, είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε σήμερα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, να δίνει χαρά η Παναγία και ευτυχία στις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και η εκδήλωση «Πάμε Μεσσήνη» που μοιάζει με την Λευκή Νύχτα. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο Μεσσήνιες. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους μικροπολιτές να... και ο κόσμος στηρίζει το παζάρι όλα αυτά τα χρόνια και με την βοήθεια της Παναγίας να πάνε όλοι ένα μεροκάματο σπίτι τους που σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλή είναι η κίνηση στη Μεσσηνία. Άμα δεν δουλέψουμε στη Μεσσηνία, πού θα δουλέψουμε? Παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Και αν μπορέσουμε και ζήσουμε και τα καταφέρουμε, ο κόσμος έχει πέσει σε μελαγχολία, δεν βγάζει υποχρεώσεις οικονομικά, ενώ πάντα. Η συγκεκριμένη γιορτή πραγματοποιείται σε ανάμνηση του θαύματος που επιτελέστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα, οπότε και η πόλη σώθηκε από θανατηφόρο λοιμό. Θαύμα που αποδίδεται στην Παναγία την Βουλκανιώτισσα.
Ο Δήμος Σπάρτης συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνει σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος και άλλους φορείς της πόλης. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τάκη Κούρο. Μαζί του είναι και η κυρία Μακρυσοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος Σπάρτης. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, κυρία Μακρυσοπούλου. Αρκετές δράσεις στο πρόγραμμα. Καλησπέρα, Γεωργία. Ναι, ο Δήμος συμμετέχει. Έχουν ξεκινήσει δράσεις από 16, ολοκληρώνονται 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ολοκληρώθηκε μία από αυτές τις δράσεις, το ιστορικό tour, να το πούμε έτσι, σε αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται μέσα στην πόλη της Σπάρτης. Μαζί μας είναι η Δημοτική Σύμβουλος Χριστίνα Μακρυσοπούλου, υπεύθυνη της δράσης. Κυρία Μακρυσοπούλου, πόσο σημαντική είναι αυτή η εβδομάδα κινητικότητας για το Δήμο Σπάρτης? Τα τελευταία χρόνια, κύριε Κούρο, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την εβδομάδα, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης να αρχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά χρησιμοποιώντας το περπάτημα και το ποδήλατο και να σταματήσουμε να έχουμε το αυτοκίνητο ως μέσο μετακίνησης. Κάνουμε δράσεις αυτά τα τελευταία χρόνια. Γίνεται μια προσπάθεια πολύ σημαντική και από τον κόσμο να αλλάξει συνήθειες. Σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει? Τάκη, να ρωτήσουμε για τη συμμετοχή που υπήρχε μέχρι στιγμής στις δράσεις και ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα επέλεγε να στείλει τώρα η κυρία Μακρυσοπούλου και προς τα παιδιά, διότι είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά της Σπάρτης να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις και να ενημερώνονται. Εννοείται ότι τα παιδιά είναι οι πιο σημαντικοί εμπνευστές και συνεχιστές αυτών των δράσεων. Είχαμε μια ποδηλατοπορία όπου υπήρχαν αρκετά παιδιά και συμμετείχαν, όπως και κάθε χρόνο συμμετέχουν. Και είναι και ο τρόπος να ενεργοποιήσουν και τους γονείς τους, θα έλεγα εγώ, και τους μεγάλους, ώστε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ το ποδήλατο στην ζωή μας. Έχουμε μεθαύριο το Σάββατο μια δράση για σκάκι στο δρόμο, που περιμένω να έρθουν αρκετά παιδάκια για να δούνε και τι σημαίνει το σκάκι. Και σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ ωραία δράση, για μεγάλους βέβαια, για να δούμε και να περπατήσουμε σε αρχαιολογικούς χώρους της πόλης μας, που κάθε χρόνο την έχουμε καθιερώσει και υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή και έτσι μαθαίνουμε και την ιστορία του κάθε σημείου της πόλης, που εκτός από την αρχαιότητα έχει και νεότερη ιστορία. Εννοείται, απαραίτητο και αυτό, εννοείται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Μακρυσοπούλου. Τάκη, φυσικά και εσένα για το ρεπορτάζ. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Διεθνές συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις στην ψηφιακή αφήγηση πραγματοποιείται στο ΤΕΙ Ζακύνθου από αύριο έως την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου. Διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον Ομίλο UNESCO Ζακύνθου και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Περισσότερα για αυτή τη σημαντική διοργάνωση για το νησί της Ζακύνθου θα μας πει ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Να ξεκινήσουμε εξηγώντας λίγο παραπάνω το θέμα ουσιαστικά του συνεδρίου στους τηλεθεατές μας και τους σκοπούς της διοργάνωσης. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο καθημερινά κάνουμε είναι να διηγούμεθα ιστορίες, κυρία μου. Δηλαδή η τέχνη, εμείς οι ίδιοι, η επιστήμη, όλα αυτά διηγούνται ουσιαστικά, να το πούμε, τα ανθρώπινα. Κάτι το οποίο έρχεται από παλαιότερα των χρόνων, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να λέει ιστορίες. Αυτό κάνανε ακόμα και οι άνθρωποι, οι παλαιάνθρωποι να τους πούμε έτσι, στα Σπήλαια, Λεσκό
στην Νότια Γαλλία, αλλά τώρα τελευταία έχουμε ανακαλύψει και πολύ παλαιότερες βραχογραφίες στη Μογγολία, στην Αφρική και αλλού, δεκάδων χιλιάδων ετών, όπου διηγούνται ιστορίες. Είναι δε ενδιαφέρον ότι αυτές είναι σαν σειρά εικόνων υπομορφήν, θα λέγαμε, κόμικ, με τη σημερινή λογική μας. Αυτό το οποίο είναι η ψηφιακή αφήγηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να πούμε ιστορίες και, έχει σημασία αυτό το «και» θα επανέλθω, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του 21ου αιώνα, δηλαδή, αν θέλετε, αυτά τα οποία είναι εύκολα και διαθέσιμα και δωρεάν, μάλιστα, από κάθε ουσιαστικά κινητό, παραδείγματος χάρη, ή κάποια ταμπλέτα ή υπολογιστές, αλλά αυτά είναι πιο δύσκολα, ας μείνουμε στο κινητό. Δηλαδή, με ένα κινητό μπορούμε να μιλήσουμε και να γράψουμε τη φωνή μας, μπορούμε να φωτογραφίσουμε, μπορούμε να πάρουμε βίντεο, μπορούμε να κατεβάσουμε φωτογραφίες από το διαδίκτυο, μπορούμε να κατεβάσουμε βίντεο, μπορούμε να βάλουμε μουσική και άλλα. Άρα μπορούμε να πούμε μια ιστορία και με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Το «και» το ακριβώς το είπα και πριν, έχει σημασία με το ότι δεν λέμε ότι αυτές τώρα είναι οι λογικές για να πούμε μια ιστορία ή ότι τη λέμε καλύτερα. Όχι, εγώ τώρα όπως βλέπετε σας μιλώ χωρίς καμία χρήση ενός μέσου, όπως κάνει ακριβώς και η αγαπητή τηλεπαρουσιάστριά μας. Αλλά θα μπορούσα να λέω αυτή την ιστορία και χρησιμοποιώντας μια μουσική. Αυτό θα μας έβαζε και στην δυνατότητα να μας δείτε, δηλαδή να συνοδεύσω αυτά που βλέπετε και με κάποιο κομμάτι το οποίο δημιουργεί άλλη κατάσταση ψυχολογική σε αυτόν που το δέχεται, όπως και σε μένα, ο οποίος το επέλεξα. Μάλιστα. Γιατί επέλεξα αυτό και όχι άλλο. Επομένως, αυτό το συνέδριο δεν απευθύνεται μόνο σε επιστήμονες επικοινωνίας ή σε καλλιτέχνες, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε πολλά πράγματα για την σύγχρονη ζωή, για τα νέα μέσα, αλλά και γενικότερα και για την τέχνη και για το περιβάλλον και για πολλά. Για αυτό το σκοπό, στο νησί της Ζακύνθου έρχονται και διακεκριμένοι επιστήμονες. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τις συμμετοχές που θα υπάρχουν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ναι. Είναι αλήθεια ότι προωθούμε εδώ το θέμα της Ζακύνθου, για την οποία είμαι ερωτικός μετανάστης. Δηλαδή η γυναίκα μου είναι Ζακυνθινιά, τη γνωρίζω εδώ και 35 χρόνια, τη Ζακύνθου, και έρχομαι, την πονάμε, διότι είναι σπίτι μας, βλέπουμε τα καλά και τα κακά και θέλουμε να προσθέσουμε, αν θέλετε, και μία διάσταση και τουριστική και καθημερινή πιο σχετικά με τον πολιτισμό, χωρίς να λέμε όχι σε αυτά που γίνονται. Καλώς γίνονται, επιλέγονται από τον κόσμο, ξένους και Έλληνες, άρα αυτά έχουν επιλέξει. Δεν λέμε όχι. Δώσε όμως και κάτι άλλο. Βλέπετε, τα «και» ή τα «ήτια» δεσμευτικά έχουν μεγάλη σημασία. Όπως όμως με ρωτήσατε, ναι, πετύχαμε, και νομίζω ότι αυτό έγινε, κυρία μου, επειδή το συνέδριο δεν το κάναμε στην Αθήνα. Τολμώ να το πω. Δηλαδή, ο κόσμος έρχεται εδώ. Και εκτός από τις τρεις μέρες του συνεδρίου, που αρχίζει αύριο στις 9 και τελειώνει την Κυριακή το μεσημέρι κατά τις 4, mm-hmm. και στο οποίο είναι καλεσμένος ο λαός της Ζακύνθου και οι επισκέπτες δωρεάν, ενώ το συνέδριο κοστίζει 280 ευρώ για κάθε άλλο, mm-hmm. δωρεάν, και καλούμε κάθε έναν. Λοιπόν, ενώ λοιπόν γίνονται αυτά, πρέπει να προσθέσουμε και άλλες διαστάσεις. Έρχονται λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπα, και για τη Ζάκυνθο. Έχουν επιμικρύνει την παραμονή τους και πέραν των τριών ημερών, είτε μετά είτε πριν, και έχουν νοικιάσει αυτοκίνητα και γυρίζουν εδώ και βλέπουν και φωτογραφίζονται κτλ. Κτλ. Άρα ο κόσμος ήρθε πολυπληθής από όλα τα μέρη του κόσμου, επειδή με ρωτήσατε, από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική. Χθες παρέλαβα κάποιους έτσι υψηλούς καλεσμένους, mm-hmm. και ήρθε και μία φίλη από την Νότια Αφρική και μου λέει: «Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας, γιατί είχαμε ένα γεύμα, διότι ταξιδεύω 28 ώρες». Μάλιστα. Εμένα με τιμά αυτό, διότι, και τιμά και το νησί μας, διότι ο άλλος ταξιδεύει 28 ώρες για να έρθει, όχι μόνο για την επιστήμη. Κοιτάξτε, μην τρελαθούμε κιόλας. Διότι η επιστήμη είναι ενδιαφέρουσα αν είναι για τον κόσμο. Είναι κατανοητό. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά φυσικά θα δούμε και πολλά περισσότερα και τις επόμενες ημέρες μέσα από το συνέδριο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Ηλία. Παραιτήθηκε ο Δήμαρχος Ζαχάρος Νίκος Φάμελος, επικαλούμενος λόγους υγείας, και ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα
στις επόμενες εκλογές. Ο Περικλής Πατσούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έτσι ακριβώς. Ο Νίκος Ονόπουλος πάμε λοιπόν να είναι δήμαρχος 8 μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19. Ένας δήμος που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, γιατί ξέρετε, είναι αναργία. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Παταγιώτης Χρονόπουλος έχει τεθεί σε αργία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν ακούγονται πάρα πολλά. Ο υποψήφιος, μάλλον ο πιθανός αντικαταστάτης, είναι ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος, από ό,τι ακούγεται, που θα οριστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε για λόγους υγείας λοιπόν παραίτηση πριν από λίγες ώρες και είπε ότι θέλει να ξανασχοληθεί καθόλου με τα κοινά, γιατί άλλωστε δεν θα είναι και πάλι εκ νέου υποψήφιος. Ανακατοσούρε και πάλι, σε περιπέτειες μπαίνει και πάλι ο Δήμος Ζαχάρος, ακέφαλος αυτή τη στιγμή, μεγάλος Δήμος, καλλικρατικός, με πολλά δημοτικά διαμερίσματα, με πολλά ορεινά χωριά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το τι μιλγενέστε, θα το ξέρουμε τις ερχόμενες ημέρες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το όνομα που παίζει στην ατζέντα σε ό,τι αφορά τον Δήμο Ζαχάρος της Γαλλίας. Για να δούμε, θα δούμε και θα έχουμε βέβαια περισσότερο ρεπορτάζ. Ο Νίκος Χρονόπουλος όμως, που για πολλούς έχει κάνει κάποιο έργο, για κάποιους δεν έχει κάνει, όπως άλλωστε εξυπακούεται σε αυτές τις καταστάσεις, απλώς δήλωσε οτριστικά δεν θα είναι εκ νέου πουθενά και πάλι υποψήφιος. Και όλα αυτά λίγους μήνες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται και φέτος το Run Greece στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και ήδη εκατοντάδες πατρινοί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Στις 7 Οκτωβρίου τουλάχιστον 5.000 μικροί, μεγάλοι, έμπειροι αλλά ακόμα και αρχάριοι δρομείς θα πλημμυρίσουν την Πάτρα σε 3 αγώνες δρόμου για καλό σκοπό. Σε ένα τεράστιο δρομικό αθλητικό γεγονός εξελίσσεται ο αγώνας δρόμου Run Greece της Πάτρας που θα διοργανωθεί για 6η χρονιά την Κυριακή 7 Οκτωβρίου στο κέντρο της πόλης από τον ΣΕΓΑΣ, την ΕΑ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και το Δήμο της Πάτρας με τη στήριξη της WIND. Είναι ο αγώνας Run Greece, αγώνας δρόμου για όλους μέσα στην πόλη. Είναι στην ουσία του ένας λαϊκός αγώνας. Η Πάτρα πρωτοπορεί στο Run Greece. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία. Οι εγγραφές για τη συμμετοχή όσων επιθυμούν ξεκίνησαν και αναμένεται να είναι και πάλι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Η ΕΑ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου έχει ορίσει ως στόχο μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 5.400 δρομείς και συγκεκριμένα για τα 10 χιλιόμετρα 800 δρομείς, για τα 5 χιλιόμετρα 3.800 δρομείς και για τα παιδιά 800 δρομείς. Είναι πολύ ουσιαστικό να περνάει το μήνυμα. Το μήνυμα ότι η άθληση είναι υγιής τρόπος σκέψης και ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι 400 εθελοντές στην ουσία που θα φροντίσουν έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά, δεν θα είχαμε τον άπτιο αγώνα και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε ξεχωριστά συγχαρητήρια σε όσους κάνουν αυτή την προσπάθεια. Το μέγιστο όριο των συμμετοχών έγινε με βάση τη δυνατότητα στήριξης με παροχή αθλητικής και λοιπής υποστηρικτικής υπηρεσίας, όπως ηλεκτρονική χρονομέτρηση, φανέλες, νερά, ασφάλεια και άλλες. Είπαμε φέτος να συνεργαστούμε και να εντάξουμε στο πρόγραμμα του Run Greece. Είναι ένα μεγάλο γεγονός για την πόλη μας. Συμμετέχουν πάρα πολλοί νέοι, ακούσαμε θα φτάσουν 5.500 παιδιά. Ο αγώνας δρόμου Run Greece της Κυριακής 7 Οκτωβρίου στην Πάτρα θα είναι το μαζικότερο αθλητικό γεγονός για το 2018 σε όλα τα αθλήματα που οργανώθηκε εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης και η WIND έχει αναλάβει την πολυεπίπεδη στήριξή του. Τρέχουμε και φέτος για 6η συνεχή χρονιά στηρίζοντας το Run Greece Πάτρας, προσφέροντας υψηλού επίπεδου υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στη διοργάνωση. Αναμένουμε υψηλή συμμετοχή. Σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους της εταιρείας WIND. Στόχος των αγώνων είναι η χαρά της συμμετοχής, η βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, η μίμηση των μαθητών στον αθλητισμό, την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων, αλλά και η γνωριμία τους με το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Είναι μια διοργάνωση που φέρνει χαρά στον κόσμο. Βγάζει τον κόσμο από το σπίτι του, από τον καναπέ και τρέχει. Αξίζει να αναφέρουμε πως ο αγώνας γίνεται παράλληλα με την πολύτιμη στήριξη της WIND, η οποία έχει αγκαλιάσει από τα προηγούμενα χρόνια το γεγονός πανελλαδικά και η οποία και το 2018 θα ενισχύσει και αυτή τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου της Πάτρας.
Επιστρέφουμε τώρα στην υπόθεση της δολοφονίας του Μπαγκαρί Χέντερσον και πάμε στον Ιάσο Νατσόλη να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, αφού μόλις πριν από λίγο μίλησε με τους γονείς του Αμερικανού. Ιάσονα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Δύο άνθρωποι συντετριμένοι, οι γονείς του 22χρονου Αμερικανού που έχασε πέρσι τη ζωή του, που δολοφονήθηκε στον Λαγανά της Ζακύνθου. Έφτασαν στη χώρα μας για πρώτη φορά, έφτασαν στην Πάτρα, αφού εδώ αύριο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο θα πάρει σάρκα και οστά ξανά αυτή η άγρια δολοφονία. Να σου πω Γεωργία ότι οι άνθρωποι είχαν μια συνάντηση πριν από την αυριανή δίκη με τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής, τους ανθρώπους που θα υπερασπιστούν αύριο την γραμμή της οικογένειας. Οι άνθρωποι πραγματικά προσπαθούσαν να κρατήσουν με πολύ κόπο τα δάκρυά τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, γιατί οι ερωτήσεις που τους γίνονταν πραγματικά τους ξυπνούσαν μνήμες από τον 22χρονο γιο τους που έχασαν. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μίλησαν στην κάμερα του Ιόνιαν, όπως και οι συνήγοροι της πολιτικής αγωγής. Το μόνο που ζητούν, Γεωργία, είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Λένε ότι έχουν πίστη στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και στο Θεό, ότι οι άνθρωποι που οδήγησαν στο θάνατο τον γιο τους θα καταδικαστούν. Δεν εγείρουν οικονομικές αξιώσεις, δεν ζητούν χρήματα για την απώλεια του γιου τους. Το μόνο που θέλουν είναι μια δίκαιη δίκη και να αποδοθούν οι ποινές που πρέπει σε αυτούς που σκότωσαν τον γιο τους. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα δήλωσαν πριν από λίγο στην κάμερα του Ιόνιαν οι γονείς του 22χρονου Αμερικανού. Well, it's with mixed feelings. I mean, we just simply adore the beauty of the country and just are so sad that we have to come for such a terrible event. Έχουν ανάλογα συναισθήματα, θεωρούν ότι η χώρα μας είναι πανέμορφη και λυπούνται πολύ που επιστρέφουν εδώ για ένα τόσο τραγικό για αυτούς γεγονός. Τι περιμένουν από την ελληνική δικαιοσύνη? What do you expect from the Greek justice? We expect that justice will be served. We have confidence in the system and we have faith in God that justice will be served. Θεωρούν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το γιο τους. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και μεγάλη πίστη στο Θεό ότι αυτό θα συμβεί. I'm not sure how I feel. It's just mixed emotions. I'm really not sure how I feel. Έχει ανάμεικτα συναισθήματα, μας είπε. Δεν είναι καθόλου σίγουρος για το πώς θα αισθανθεί μόλις σου αντικρίσει. I haven't had a lot of time to prepare. It took 14 months. For us to get to this date, so we know that it's necessary. Είχαν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν. 14 μήνες τώρα ετοιμάζονται για αυτή την ημέρα και ξέρουν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να αποδοθεί και δικαιοσύνη για το γιο τους. Ξεκινάει η δίκη, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, με τους 9 κατηγορουμένους. Μιλήσατε ήδη και είπαν τις δηλώσεις τους οι γονείς. Είναι βέβαιο ότι οι άνθρωποι, εκτός από δικαίωση για τη μνήμη του παιδιού τους, θα θέλουν και κάποιες απαντήσεις για το ότι μέσα σε 11 δευτερόλεπτα χάσαν το παιδί τους, γιατί συνέβη αυτό. Δεν γύρουν καμία τέτοιου είδους αξίωση. Εκείνο που θέλουν πραγματικά είναι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους και να πάρουν απαντήσεις γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί. Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, με το οποίο παραπέμπονται οι 9 κατηγορούμενοι, είναι καταπέλτης για αυτούς και το δικαστήριο θεωρούμε ότι θα αποδώσει στον κάθε έναν από αυτούς τις ευθύνες που του αναλογούν. Περαιτέρω, η οικογένεια έχει, όπως ακούσατε, απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και αυτό που περιμένουν είναι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους. Αυτά δήλωσαν πριν από λίγη ώρα οι γονείς του Μπαγκαρί Χέντερσον που δολοφονήθηκε στο Λαγανά της Ζακύνθου. Αύριο η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα εμείς κυρίες και κύριοι μένουμε στην Πάτρα. Συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις τους προκάλεσαν οι συμβασιούχοι παρατασιούχοι του Δήμου Πατραίων μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων ώστε να συνεχίσουν την εργασία τους. Ο Δήμαρχος Πατραίων δήλωσε για ακόμα μια φορά στο πλευρό των εργαζομένων που συζήτησαν τις επόμενες κινήσεις τους στο εργατικό κέντρο της πόλης. Στα δικαστήρια βρέθηκαν για άλλη μία φορά ο Δήμαρχος Πατραίων Κώστας Πελετίδης και ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσας, ώστε να στηρίξουν τους συγκεντρωμένους συμβασιούχους παρατασιούχους, των οποίων εκδικάζονταν τα ασφαλιστικά μέτρα για να παραμείνουν στην εργασία τους και να μην απολυθούν. Σήμερα οι εργαζόμενοι των 8 μήνων έχουν κινητοποίηση, ζητούν τα αυτονόητα,
ζητούν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας όλοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ζητούν να δουλέψουν, να συνεχίσει η δουλειά τους στο Δήμο. Ο Δήμαρχος Πατρέων μετέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στη Γενική Συνέλευση των Συμβασιούχων Εργαζομένων με οκτάμινες συμβάσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ που έγινε στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Σήμερα ήταν η Γενική Συνέλευσή μας μετά την πετυχημένη κινητοποίηση που κάναμε στον ΟΑΕΔ, όπου ενημερώσαμε και εκεί για τα αιτήματά μας και κανένας δεν μας απάντησε. Άρα η απάντηση ήταν αρνητική. Εμείς συνεχίζουμε, πήραμε απόφαση σήμερα εδώ σε αυτή τη μαζική γενική συνέλευση να κάνουμε κινητοποίηση, να μαζευτούμε στην αποκεντρωμένη περιφέρεια που να δώσουμε απευθείας τα αιτήματά μας. Όλοι οι συμβασιούχοι, παρατασιούχοι του Δήμου Πατρέων συνεχίζουν μέχρι σήμερα να εργάζονται με συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεών τους με προσωρινή διαταγή από τα δικαστήρια. Ήδη εμείς έχουμε επικοινωνούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Εργασίας να βρεθούμε και να λυθούν τα αιτήματα τα οποία έχουν βάλει οι εργαζόμενοι στο Δήμο της πόλης μας αλλά και στους άλλους Δήμους. Αιτήματα και πλαίσιο το οποίο είναι παράταση των προγραμμάτων έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη στο Δήμο της Πάτρας, να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι που εργάζονται στα κοινοφελή και όλος ο κόσμος γενικότερα το επίδομα ανεργίας χωρίς αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που από τους 900 εργαζόμενους που είναι με κοινοφελή στο Δήμο σήμερα θα το πάρει ούτε το 1 τρίτο. Αξίζει να αναφέρουμε πως συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα δημοτικά κημητήρια, όπως εργάτες ταφής και εργάτες καθαριότητας κημητηρίων, δεν συμπεριελήφθησαν στην προκήρυξη 3K του ΑΣΕΠ. Στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας συζητήθηκε η συνολική αναδιάταξη του κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης. Εκεί βρέθηκαν και κάτοικοι της οδού Κανακάρη, οι οποίοι έκαναν παρέμβαση ενάντια στην αντιδρόμηση της οδού. Και συνεχεία σήμερα παραμένει ο ίδιος. Το θέμα των κυκλοφοριακών αλλαγών στους δρόμους της Πάτρας μαζί με τη συνολική ανάπλαση του κέντρου της πόλης συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι της Τετάρτης. Μέσα σε αυτό και η γνωστή πια αντιδρόμηση της οδού Κανακάρη με τους κατοίκους της περιοχής να παρεμβαίνουν στη συνεδρίαση για να κοινοποιήσουν για ακόμη μία φορά τα αιτήματά τους. Η Κανακάρη έχει κάποια προβλήματα. Η παραδοχή εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ότι και η προκήρυξη ότι πρόκειται να κάνει κάποια έργα σημαίνει ότι αναγνωρίζει έστω ετεραχρονισμένα τα προβλήματα που έχει η οδός. Φυσικά αυτά που έχει εξαγγείλει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι θετικά. Όμως δεν λύνουν το πρόβλημα της οδού. Οι κάτοικοι της οδού Κανακάρη με την παρέμβασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο επιδιώκουν να βάλουν οριστικό φρένο στην αντιδρόμηση της οδού. Ο μακροχρόνιος κύκλος διαλόγου Δήμου, Κατοίκων και Φορέων φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει δώσει καρπούς. Είναι γεγονός πάντως ότι παρά τις κακοτεχνίες που υπάρχουν στο έργο, κάτι που αποδέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, η αντιδρόμηση πρέπει να προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις, καθώς όλοι συγκλίνουν πως μαζί με τη χρήση της μικρής περιμετρικής θα δώσει λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αχαϊκής πρωτεύουσας. Όπως κατασκευάστηκε ήδη η άνοιξη, δεν μπορεί να καλύψει το κυκλοφοριακό φορτίο της πόλης, δηλαδή η οδός να είναι η κυρία έξοδο της πόλης. Η συνολική κυκλοφοριακή ανάταξη του κέντρου της Αχαϊκής πρωτεύουσας θα περιλαμβάνει ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων, αφού προγραμματίζεται η πεζοδρόμηση της οδού Μεζόνος από την πλατεία Όλγας έως την οδό Γούναρη. Στο μεταξύ, τα έργα για την αντιδρόμηση της οδού Κανακάρη προχωρούν, ενώ προγραμματίζεται η εφαρμογή της αλλαγής κατεύθυνσης να γίνει τμηματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι θα λάβει υπόψη του τα πρώτα στοιχεία από τη λειτουργία της μικρής περιμετρικής για να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα, ενώ παράλληλα θα διορθωθούν οι αστοχίες του έργου στο τμήμα της διάνοιξης του δρόμου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, προκλήσεις με τον Βασίλη Μούτσιο και στις 10 περιλίας με τον Περικλή Πατσούρη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.